Μια σκληρή πραγματικότητα δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του 2019. Όσον αφορά τον σαχαρόδη διαβήτη τύπου 1, ο οποίο εμφανίζει μεγάλα ποσοστά στην Κρήτη και ειδικότερα σε Χανιά και Ηράκλειο, με ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονό ότι ο συγκεκριμένο τύπο αφορά παιδιά και εφήβου. Αυτό επεσήμανε στο περιθώριο ενημερωτική ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε το Διαβητολογικό Ιατρείο Ενηλίκων του Νοσοκομείου Χανίων το απόγευμα τη Πέμπτη στο Αμφιθέατρο Κωσή Νικηφοράκη, η υπεύθυνη του Διαβιτολογικού Ιατρείου Ενηλίκων του Νοσοκομείου Χανίων, Αργυρό Γκόγκου. Είμαστε λίγο καλύτερο όσον αφορά τον ζαχαρό διαβήτη τύπου 2. 9%, 9,6% ήταν ο επιπολασμός του διαβήτη στην Ελλάδα το 2019 και το 2021 από καταγραφή της Διεθνούς Οργάνωσης Διαβήτη. Αλλά από τελευταίες μελέτες φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό έχει ανέβει στο 14%. Είναι πολύ ανησυχητικό. Μιλάμε για μία μάστιγα και δυστυχώς επειδή ο διαβήτης δεν πονάει μέχρι να δώσει επιπλοκές, πολλοί άνθρωποι και γιατροί αλλά και ασθενείς αδιαφορούν λίγο για αυτό το θέμα και δεν είμαστε τόσο ενεργοί όσο θα έπρεπε στο θέμα της θεραπείας και της αντιμετώπισης. Όπως είπε η κυρία Γκόγκου, η ζωή για έναν διαβητικό μπορεί να είναι φυσιολογική, εάν υπάρχει θέληση και καλή συνεργασία. Με απλά βήματα, με καλή συνεργασία, με το, τους θεράποντες γιατρούς, με πίστη στη βοήθεια των φίλων ακόμα, της οικογένειας και με την ελπίδα για ένα καλό σύστημα υγείας που θα ευνοεί και θα προάγει την, την ισότητα στην υγεία τότε όλα μπορούν να γίνουν σωστά. Ο σαχαρόδη διαβήτη πλέον είναι μια επιδημία, επεσήμανε η παθολόγο με εξειδίκευση τη και επιστημονικά υπεύθυνη παθολογικού τμήματο Γενική Κλινική Αξιλιπιό, Ελένη Ιωαννίδου, χαρακτηρίζοντα ω πολύ σημαντική την εκδήλωση του διαβητολογικού ιατρείου του νοσοκομείου. Στα πλαίσια λοιπόν τη πρόληψη και τη. σωστότερης ε, Σωστότερη αντιμετώπιση ε, των διαβητικών, οι οποίοι είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων που έχουν μειωμένη ανοσία ε, και θα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πλήρω γνωστό στον κόσμο, πλήρω αντιληπτό. Είναι σημαντικό να, εμβολιαστούμε, να εμβολιαστούν οι διαβητικοί με εμβόλια τα οποία θα του προστατέψουν από ενδεχόμενε λοιμώξει στο μέλλον. Ε, τα εμβόλια έχουν συνδεθεί με την παιδική ηλικία, όμω και οι ενήλικε πρέπει να κάνουν αρκετά εμβόλια και σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών πρέπει να κάνουν γύρω στα 14 εμβόλια. <laughs> για τους ενήλικες. Ε, όσον αφορά τους διαβητικούς ανεξαρτήτου ηλικία, δηλαδή ε, για τα 14 εμβόλια μιλάμε για τους ενήλικες, τους ηλικιωμένους, άνω των 60 ετών. Αλλά οι διαβητικοί, επειδή αποτελούν μια κατηγορία ε, ασθενών που έχουν έλλειμμα νοσίας, χρειάζονται να κάνουν ε, Εμπόλυν εξαρτήτου ηλικία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ε, θα, είναι σημαντικό να το γνωρίζουν και οι διαβητικοί και οι γιατροί. Η νεφρική νευροπάθεια είναι μία από τι πιο συχνέ και πιο σημαντικέ επιπλοκές του Σαχαρότη Διαβήτη, ιδίω του τύπου 2. Είναι η πρώτη αιτία χρονία νεφρική νόσου τελικού σταδίου, οπότε ανάγκη υποκατάσταση τη νεφρική λειτουργία. Και γι' αυτό τον λόγο είμαι εδώ για να ενημερώσω τους ασθενείς τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα να εμφανίσουν το νόσημα αυτό που έχει πάρει πλέον πανδημικές διαστάσεις και κυρίως προκειμένου να δώσουμε οδηγίες και να ενημερώσουμε για τα νέα φάρμακα, τις νέες θεραπείες οι οποίες υπάρχουν και που μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον. Τέλος, από την πλευρά του διοικητή του νοσοκομείου Χανή, Γιώργος Μπέας, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο αλλά και την προσφορά στην τοπική κοινωνία του Διαβητολογικού Ιατρείου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Ένα από τα εξωτερικά ιατρεία εχμής, με πάρα μα πάρα πολλούς ασθενείς και επισκέπτες κατ έτος, με πολύ μεγάλο έργο και προσφορά στην τοπική κοινωνία, διοργανώνει μια επιστημονική εκδήλωση με θέμα τον σαχαρόδι διαβίτη και τις συνέπειες παύλα παρενέργειες στην καθημερινότητα των πολιτών.